Προτεραιότητα στο Δήμο Δοξάτου αποτελεί η κοινωνική πολιτική, δήλωσε ο Δήμαρχος Δημήτρης Δαλακάκης και ανακοίνωσε ότι από σήμερα λειτουργεί η κοινωνική υπηρεσία και, όπως διαπίστωσε, μεγάλο πρόβλημα υπάρχει σε ορισμένες περιοχές του Δήμου όπου υπάρχουν μαθητές που υποσιτίζονται και για το λόγο αυτό θα ξεκινήσει άμεσα η σύντηση μαθητών, η ίδρυση δύο κοινωνικών παντοπολίων, κοινωνικά φροντιστήρια, καλάθια αγάπης και ένταξη του Δήμου στο δίκτυο υγιών πόλεων μεταξύ άλλων. Καταρχάς, οφείλω να ενημερώσω όλους τους συμπολίτες και δημότες μας ότι από σήμερα λειτουργεί στον Δήμο μας η κοινωνική υπηρεσία, η οποία στελεχώνεται με δύο κοινωνικούς λειτουργούς. Η κοινωνική αυτή λειτουργεί τα όλα τα προηγούμενα χρόνια, δεν ασχολούνται με το αντικείμενό τους παρά την βούληση και τη θέλησή τους. Από σήμερα όμως θα ασχολούνται με ζητήματα κοινωνικής προστασίας, οπότε όλοι οι συνδημότες μας μπορούν να απευθύνονται πλέον στο γραφείο της κοινωνικής υπηρεσίας. Από εκεί και έπειτα, επειδή η προτεραιότητα της δικής μας δημοτικής αρχής είναι να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια προστατευτική ομπρέλα στο συμπολίτη μας, ο οποίος δοκιμάζεται πολύ έντονα από την κρίση, έχουμε προχωρήσει άμεσα σε κάποιες ενέργειες και σε κάποια προγράμματα, τα οποία θα τα θέσουμε στην διάθεσή τους. Καταρχάς, να ενημερώσω ότι προχωράμε σε ένα πρόγραμμα σύντησης των μαθητών. Δυστυχώς, στα μέρη τα δικά μας έχουμε πολλούς μαθητές οι οποίοι υποσιτίζονται. Ξεκινάμε άμεσα το πρόγραμμα σύντησης αυτών των μαθητών, ουσιαστικά από τους παιδικούς σταθμούς όπου παρασκευάζουμε ούτως ή άλλως γεύματα. Κάποια γεύματα θα διατίθεται σε μαθητές οι οποίοι έχουν αυτό ακριβώς το πρόβλημα. Εδώ να σημειώσω ότι ήδη έχουμε έρθει σε συνεννόηση με όλες τις σχολικές μονάδες προκειμένου να γίνει καταγραφή των περιπτώσεων, έτσι ώστε εν συνεχεία η κοινωνική υπηρεσία να δεχθεί τις αιτήσεις από τους ενδιαφερόμενους και να προχωρήσει σύμφωνα με κοινωνικά κριτήρια τα οποία θα τα έχετε και αυτά στην διάθεσή σας, να προχωρήσει άμεσα στην δημιουργία αυτού του προγράμματος. Ήδη βρισκόμαστε σε μια διαδικασία ίδρυσης κοινωνικών παντοπολίων, δύο στον Δήμο μας, ένα αναδημοτική ενότητα. Τα κοινωνικά αυτά παντοπολία θα στηρίζονται χάρη στις συντονισμένες δράσεις τόσο του Δήμου όσο του φιλανθρωπικού του Καλαμπακίου αλλά και ενός άλλου φιλανθρωπικού ο οποίος βρίσκεται αυτή τη στιγμή υποίδρυση. Άμεση προτεραιότητά μας είναι να στηρίξουμε ενεργά και τους δύο αυτούς συλλόγους έτσι ώστε να ενταχθούν στο πρόγραμμα Leader προκειμένου να εξοπλίσουν χώρους τους οποίους τους έχει ήδη παραχωρήσει ο Δήμος προς αυτούς. Θα έρθουμε σε συνεννόηση και ήδη βρισκόμαστε σε συνεννόηση με μεγάλες εταιρείες έτσι ώστε να έχουμε χορηγίες στο κοινωνικό μας παντοπολείο, το οποίο δεν θα περιλαμβάνει μόνο τρόφιμα, αλλά θα περιλαμβάνει από παιχνίδια παιδικά ως έπιπλα, ρουχισμό και ό,τι άλλο μπορούμε, εν πάση περιπτώσει, να συγκεντρώσουμε χάρη στις ενέργειες του Δήμου, αλλά και στις ενέργειες των συλλόγων. Στο σημείο αυτό πρέπει να ζητήσω και την συμπαράσταση και την βοήθεια όλων των συμπολιτών μας. Άμεσα θα τοποθετήσουμε εντός του Δεκεμβρίου σχετικά καλάθια αγάπη σε όλα τα σούπερ μάρκετ του Δήμου μας, προκειμένου καμία οικογένεια να μην μείνει μέσα στις γιορτές χωρίς τρόφιμα και χωρίς κρέας. Εδώ θα πρέπει να πούμε επίσης ότι αυτές τις αιτήσεις δικαιούχοι του κοινωνικού παντοπολίου μπορούν να ενημερώνονται από την κοινωνική υπηρεσία του Δήμου μας. Έχουμε αυστηρά κριτήρια, εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια. Πέρα από τα σημαντικά κριτήρια, συνυπολογίζουμε περιπτώσεις ανεργίας, αναπηρίας κλπ. Η ενημέρωση μπορεί να γίνει στο τηλεφωνικό αριθμό 2521 3524 63, είναι το τηλέφωνο της κοινωνικής μας υπηρεσίας. Να πούμε επίσης ότι εξασφαλίσαμε μια χρηματοδότηση από το Υπουργείο Εργασίας για τους ενδεείς συμπολίτες μας 15.000 ευρώ. Στο σημείο αυτό θα κινηθούμε ακόμα πιο δυναμικά για την επόμενη τη χρονιά. Θα ενισχύσουμε κωδικούς του Δήμου μας, διότι οι οποίοι θα πάνε ακριβώς για την ενίσχυση των άπορων συμπολιτών μας, διότι δεν μπορούμε να είμαστε μια δημοτική αρχή η οποία ζει σε ένα γυάλινο κλουβί και δεν ενδιαφέρεται για τους δοκιμαζόμενους συμπολίτες μας. Να ενημερώσουμε επίσης ότι θα ενταχθούμε, ήδη έχουμε υποβάλει σχετική αίτηση στο Δίκτυο Υγιών Πόλεων, προκειμένου να φέρουμε δωρεάν προγράμματα προληπτικής ιατρικής για όλους μας τους συμπολίτες, έτσι ώστε να προσπαθήσουμε να προλαμβάνουμε τις παθήσεις πριν αυτές έρθουν σε εμάς. Σε αυτήν την προσπάθεια έχουμε ήδη αρρωγό τους Lions δράμας. Οφείλω να ενημερώσω και να ευχαριστήσω τους Lions για την ευγενική τους προσφορά, διότι χάρη στους Lions άμεσα όλα τα παιδιά που βρίσκονται στους παιδικούς σταθμούς και στον βρεφικό σταθμό
του Δήμου μας πρόκειται να εξεταστούν χάρη σε ένα μηχάνημα υψηλής τεχνολογίας το οποίο έχουν προμηθευτεί οι Lions, θα γίνουν δωρεάν έλεγχοι οφθαλμολογικοί. Να πούμε στο σημείο αυτό να κάνουμε μια διευκρίνηση ότι αυτοί οι έλεγχοι δεν έρχονται να υποκαταστήσουν σε καμία περίπτωση τον οφθαλμίατρο. Απλώς μπορεί χάρη σε αυτόν τον έλεγχο οι γονείς να μάθουν ότι έχει το παιδί τους ένα πρόβλημα ή μια κλίση για ένα πρόβλημα και άμεσα να προστρέξουν στη συνέχεια σε κάποιον οφθαλμίατρο προκειμένου να το επιλύσει. Το τελευταίο είναι ότι επίσης έχουμε προχωρήσει και σε ένα πρόγραμμα το οποίο το εφαρμόζει ο Δήμος Δοξάτου για πρώτη φορά πανελληνίως. Πρόκειται για το ηλεκτρονικό κοινωνικό φροντιστήριο. Έχουμε έρθει σε συνεργασία με μια εταιρεία η οποία εδρεύει στην Αθήνα, ονομάζεται Αρνός. Η εταιρεία αυτή προσφέρει μια διαδικτυακή πλατφόρμα χάρη στην οποία μπορούν μαθητές όλων των τάξεων να παρακολουθούν κάθε μάθημα το οποίο επιθυμούν διαδικτυακά μέσω του ίντερνετ. Εκεί έχουμε αναμάθημα έχουμε βίντεο 5 έως 10 λεπτών, ακολουθεί γίνεται η επεξήγηση και σε live chat μπορεί ο μαθητής να επικοινωνήσει με τον καθηγητή και να υποβάλει τα ερωτήματά του. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ την εταιρεία Αρνός, διότι αυτό το πρόγραμμα μας το προσφέρει δωρεάν και εμείς το προσφέρουμε επίσης δωρεάν προς τους συμπολίτες μας. Και για αυτό το πρόγραμμα, όπως και για όλα τα προγράμματα, εφαρμόζονται κοινωνικά κριτήρια και συντοματικά κριτήρια. Σκοπός δικός μας είναι να βοηθήσουμε τον συμπολίτη μας, χωρίς όμως σε καμία περίπτωση να μπούμε μέσα σε μια διαδικασία όπου θα κλείσουν τα φροντιστήρια του Δήμου μας. Όσα παιδιά δεν μπορούν να πάνε σε φροντιστήριο και δικαιούνται να μπουν στο πρόγραμμα, θα μπουν προκειμένου να έχουν στην διάθεσή τους και αυτό το ευεργέτημα.